οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης να τον κάνουν πιο λειτουργικό. Δημήτρης, ακούμε. Να πω ότι ο κύριος Φαρμάκης είναι και ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας της ψηφιακής καρδιολογίας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση να μιλήσω για αυτό το ενδιαφέρον θέμα, το οποίο πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερο να το κατανοήσουμε, να κατανοήσουμε δηλαδή την ανάγκη του ψηφιακού φακέλου του ασθενούς και τις δυνατότητες που ανοίγονται στην καινούργια εποχή με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Όταν αναφερόμαστε στον ψηφιακό φάκελο του ασθενού, συνήθως αναφερόμαστε στα Electronic Medical Records, τα EMR, δηλαδή τον ψηφιακό φάκελο που βρίσκεται στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στις κλινικές, στα ιδιωτικά ιατρία, ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία του ασθενού, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο χώρο, στη δομή αυτή της υγείας, χωρίς να αλληλεπιδρά με τα δεδομένα που υπάρχουν στις άλλες δομές υγείας. Σε παγκόσμιο επίπεδο θα λέγαμε ότι υπάρχουν τρεις εποχές. Είναι η εποχή των EMR, δηλαδή του ψηφιακού φακέλου αυτού που εντοπίζεται σε μία δομή υγείας. Η επόμενη εποχή είναι τα Electronic Health Records, τα EHR, τα οποία είναι δηλαδή ο ενιαίος ψηφιακός φάκελος, ο εθνικός ψηφιακός φάκελος θα λέγαμε, ο οποίος είναι ουσιαστικά αφορά μια μεγάλη χώρα, μια χώρα. Περάσαμε σε αυτή την εποχή σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στο Βέλγιο, μου λέει ένας συνάδελφος, στην ομάδα της ψηφιακής καρδιολογίας, στο Βέλγιο ένας ασθενής που πηγαίνει στο νοσοκομείο και εξετάζεται από τον γιατρό ή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ο γιατρός ανοίγει οι γιατροί που το θεραπεύουν ανοίγουν το φάκελο και βλέπουν τα δεδομένα υγείας, όλο το ιστορικό από την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τις επισκέψεις, τις εξετάσεις όλες που έκανε σε οποιοδήποτε πόλη της χώρας. Και βλέπουν επίσης τα υπερηχογραφήματα, στεφανιογραφίες και τα λοιπά. Άρα, εδώ μιλάμε για δεδομένα υγείας τα οποία μοιράζονται οι θεράποντες οι γιατροί σε επίπεδο νοσοκομείου, σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο χώρας. Εκεί βαδίζουμε σήμερα. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Το τρίτο στάδιο για το οποίο θα αναφερθούμε είναι η μεγάλη εποχή που ανοίγεται και ήδη έχουμε μπει, όπου είναι η χρησιμοποίηση, η χρήση των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης στον εθνικό ψηφιακό φάκελο. Από πότε άρχισαν αυτά? Ήμουνα ο λίγων ετών όταν ο πρόεδρος Τζον Κένεντι το 1963 είπε για πρώτη φορά, υποσχέθηκε στους Αμερικανούς ότι θα βάλει τους υπολογιστές στα ιατρία. Από τότε πέρασαν 61 χρόνια. Και το 2009 ένα άλλος πρόεδρος επίσης υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει αυτή τη μεταρρύθμιση να χρησιμοποιήσουν ψηφιακό ηλεκτρονικό φάκελο. Το 2021 στις Ηνωμένες Πολιτείες 4 στους 5 γιατρούς στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, το 78% χρησιμοποιούσαν ήδη ψηφιακό φάκελο και το 96% στα νοσοκομεία. Βλέπουμε δηλαδή μια τεράστια ραγδαία αύξηση της χρησιμοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών του ψηφιακού φακέλου και συγκεκριμένα του εθνικού ψηφιακού φακέλου. Γιατί συνέβη αυτό? Μια εξήγηση είναι όταν οφείλεται στο generation gap, στο χάσμα των γενεών. Ότι φύγαν οι παλιές γενιές που ήταν εξαρτημένες από το χαρτί, δηλαδή για να διαβάσουν το ιστορικό θέλω να το διαβάζουν σε έντυπη μορφή,
Μπήκαν οι άλλες γενιές, οι οποίες μεγάλωσαν με τις εξελίξεις τεχνολογίας και είναι πολύ πιο εύκολο. Αυτό το ζούμε και σήμερα στο νοσοκομείο, όπου οι μεγαλύτερες ηλικίας γιατροί δεν μπορούν εύκολα να συγχρονιστούν με τις αλλαγές, ενώ όσο νεότερες είναι οι ηλικίες των γιατρών, το θεωρούν πανεύκολο. Και εδώ βλέπουμε επίσης ότι είναι λίγο μικρότερα τα ποσοστά των πιστοποιημένων EHR στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς συμβαίνει λοιπόν να έχουμε αυτή την εξέλιξη? Χρειαζόμαστε 4 ομάδες ανθρώπων που δουλεύουν στα νοσοκομεία και στις δομές υγείας. Τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους διοικητικούς και τους μηχανικούς πληροφορικής να συνεργάζονται μεταξύ τους. Γιατί αν δεν έχουμε αυτή τη συνεργασία, δυσκολεύεται η χρήση τους. Όταν είχα πάει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ήταν ήδη ένα ψηφιακό νοσοκομείο, 18 χρόνια πιο μπροστά. Είχε ήδη ηλεκτρονικό φάκελο. Και εδώ βλέπετε στο σύνολο των ασθενών της καρδιολογικής κλινικής. Και όταν ανοίγουμε το ψηφιακό φάκελο, βλέπουμε τις αναφορές, τοποθέτηση, βλέπω εδώ βηματοδότη απεινιδωτή, πόρισμα εσωτερικού διαθωρακικού υπερηχογραφήματος, πορίσματα ακτινογραφιών, ενημερωτικά σημειώματα, προοντατική θεραπεία, πρακτικό χειρουργείο, ένας πλήρης φάκελος, ψηφιακός, με όλα τα δεδομένα. Η μεγάλη πρόοδος που έγινε στο νοσοκομείο μας ήταν ότι εξελίσσεται αυτό το σύστημα, όπου βλέπουμε τώρα ότι έχουμε και το φάκελο με τα φάρμακα σε ψηφιακή μορφή. Έχει σημασία αυτό? Τεράστια σημασία. Και θέλουμε ακόμα περισσότερο να το βελτιώσουμε, ώστε αυτά είναι καταγεγραμμένα, να είναι, μάλλον είναι καταγεγραμμένα στην μορφή της δραστικής ουσίας, ATC, αλλά να μπορεί και ο γιατρός πια σε μία πλατφόρμα, βλέποντας τους ασθενείς του, να ξέρει πώς οι ασθενείς νοσηλεύονται από τους νοσηλείς, ας πούμε που νοσηλεύει με καρδιακή ανεπάρκεια, πώς συλλαμβάνουν, πόσο της 100% των ασθενών του που θεραπεύει λαμβάνουν τις θεραπείες που ενδείκνυται. Άρα μιλάμε για τη χρήση των δεδομένων σε επίπεδο κλινικής, όπου μπορεί κανείς να κάνει μετά πολλές συσχετίσεις, άρα εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθεια των πληροφορητών, των μηχανικών της πληροφορικής, να κάνουν τα κατάλληλα συστήματα, ώστε άμεσα να έχουμε όλα τα στοιχεία. Δηλαδή έχει τεράστια σημασία αυτό για τη διαχείριση των ασθενών. Και επίσης οι απεικονιστικές εξετάσεις, στεφανιογραφίες και τώρα τελευταία έχει μπει και το ηλεκτροκαρδιογράφημα σε ψηφιακή μορφή. Τι κάνουμε με τους παλιούς φακέλους? Είναι οι φάκελοι, σκανάρονται όλοι και μπαίνουν στο αρχείο. Μπορεί κανείς να τους διαβάσει? Είναι εύκολο να διαβάσει κανείς 50 σελίδες? Δεν είναι εύκολο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε τις δυσκολίες που έχουν τα συστήματα. Και ερχόμαστε στην καινούργια εποχή με τα DRGs, τα οποία είναι μια μεγάλη πρόκληση, η εφαρμογή τους και μια μεγάλη πρόοδος. Γιατί για πρώτη φορά, ανεξάρτητα από την εφαρμογή των DRGs, μπαίνουμε στο να χρησιμοποιούμε τις ιατρικές διαγνώσεις κατά ICD-10. Τώρα μπαίνουμε και έχουμε εκπαιδευτεί και τις βάζουμε και σταδιακά τα αφομοιώνουμε. Όμως, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 41 χρόνια που το εφαρμόζουν. Στην Αυστραλία 33, στη Γερμανία 20. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μην εφαρμόζει την κωδικοποίηση κατά ICD-10. Είναι εύκολο? Όχι. Χρειάζεται ένας χρόνος εκμάθησης και ακριβώς αυτό το πράγμα γίνονται σεμινάρια. Εμείς προσπαθούμε με παρεμβατικούς τρόπους. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας το σύστημα του νοσοκομείου, βλέπουμε πρακτικά σε πίνακες πώς γίνεται η κωδικοποίηση και όπου βλέπουμε ότι η κωδικοποίηση δεν γίνεται κατά ικανοποιητικό τρόπο, δίνουμε πρακτικές συμβουλές ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι με πρακτικά τρίκ να το καλυτερεύσουν αυτό. Επίσης όμως το σημαντικό με τα DRGs είναι ότι παίρνουν και ιατρικές πράξεις που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Άρα μιλάμε για μεγάλη πρόοδο στα structured data, δηλαδή στα κωδικοποιημένα δεδομένα. Ταυτόχρονα όμως, αυτό που δεν είναι κατανοητό είναι ότι χρειάζεται μεγάλη πρόοδος και στο κείμενο το ελεύθερο, αυτό που δεν είναι κωδικοποιημένο, δηλαδή στην τεκμηρίωση, στο ιστορικό.
Και λέει κανείς, μα είναι εύκολο το ιστορικό, καθόλου. Δεν είναι εύκολο και είναι το πιο βασικό. Αυτό λοιπόν, εκεί θα στηριχτεί η τεχνητή νοημοσύνη για να βγάλει πολύ περισσότερα στοιχεία. Το χρειαζόμαστε τώρα και είναι η μεγάλη πρόοδος που έχουμε κάνει το ενιαίο ψηφιακό ενημερωτικό στα νοσοκομεία. Ήδη άρχισε να λειτουργεί, ο ΕΟΠΗ το θεωρεί ως προαπαιτούμενο και αυτό θα μας βάλει σε πολύ μεγάλη εξέλιξη. Η κωδικοποίηση είναι αρκετή. Στη Γερμανία η κωδικοποίηση αλλάζει κάθε χρόνο. Στην Αμερική το ίδιο. Γίνονται σε δημόσια διαβούλευση συζήτηση πάνω στην ανάγκη μετατροπών και ήδη εδώ έχει ξεκινήσει το ΚΕΤΕΚΝΗ. Οι γιατροί όμως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Παράδειγμα, δεν υπάρχει κωδικοποίηση για το HEFREF και το HEFPEF. Δεν υπάρχει κωδικοποίηση για το STEMI, έχει την παλιά κωδικοποίηση. Και επίσης για τις ΥΠΣ και τα λοιπά. Πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε στο να έχουμε με το ψηφιακό φάκελο υγείας να έχουμε πραγματικά δεδομένα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι δεδομένα από μελέτες. Είναι τα δεδομένα του πραγματικού κόσμου. Και πού θα οδηγηθούμε? Θα οδηγηθούμε στα open data. Δηλαδή στα δεδομένα τα οποία αφού θα έχουν, έχουν επεξεργαστεί οι δομές υγείας και το Υπουργείο Υγείας θα μπορεί να ανεβαίνουν και να γίνονται ανοιχτά δεδομένα και θα μπορούν να τα επεξεργαστούν οι επιστημονικές ενώσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα μιλάμε ότι υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης υγείας και να βελτιωθεί η πρόγνωση των ασθενών, αλλά και η ασφάλεια των ασθενών να μειωθούν τα ιατρικά λάθη. Παράλληλα με την εξοικονόμηση που έχουν σε εκτύπωση χαρτιού, σε διάφορα κόστη που υπάρχουν. Αυτό που πρέπει να αντιμετωπιστεί όμως είναι το fragmentation, ο κατακερματισμός των συστημάτων. Τα συστήματα μπορεί να τα έχουμε, αλλά το ενός νοσοκομείου δεν επικοινωνεί με το άλλο νοσοκομείο. Υπάρχουν προβλήματα διαλειτουργικότητας. Υπάρχουν προβλήματα διαλειτουργικότητας ανάμεσα στις ιδιωτικές δομές και τις δημόσιες δομές. Και μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο, όπως εξηγήσαμε το παράδειγμα με τα φάρμακα, και εκεί υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Αυτά είναι μπροστά μας και οφείλουμε να τα επιλύσουμε. Όμως όλο αυτό το φορτίο σε παγκόσμιο επίπεδο οδηγεί σε αυτό που λέμε στο burnout, στην κόπωση των γιατρών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσο χρόνο χρειάζεται να εξετάσουν ένα ασθενή? Περίπου κατά μέσο όρο 16 λεπτά ή σε ακραίες περιπτώσεις ή σε αρχικές, σε πρώτη επίσκεψη, μπορεί να φτάσει 25 λεπτά ή περισσότερο. Αλλά ο χρόνος που χρειάζεται επίσης να μείνει ο γιατρός στο κομπιούτερ είναι σημαντικός. Πόσος είναι ο χρόνος? Εδώ βλέπουμε μια δημοσίευση από τον Νοέμβριο του 2023. Είναι πάνω από μισή ώρα, κατά μέσο όρο. Δεν αναφερόμαστε, συγγνώμη, στις ακραίες αυτές τιμές, αλλά στο μέσο όρο. Και εδώ βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικός. Ακόμα και ο χρόνος που τον έχουν ονομάσει οι Αμερικανοί, χρόνος της πιτζάμας, δηλαδή ο χρόνος μετά τις ώρες εργασίας, ή στο να απαντούν email κτλ. Άρα είναι κάτι το οποίο επίσης έχει κόστος, διότι γνωρίζουμε ότι ο χρόνος που χρειάζεται ένας γιατρός να ασχοληθεί όχι μόνο με τον ασθενή να τον εξετάζει διαζώαση, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα, αλλά επίσης είναι να διαβάζει τις αναφορές, να καταγράφει, γιατί η καταγραφή του ιστορικού είναι η ιατρική πράξη. Άρα και αυτός είναι ο χρόνος ο οποίος είναι σημαντικός. Και εδώ βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τις διαφορές που υπάρχουν. Ανακλινική. Υπάρχουν επίσης διαφορές στο χρόνο
που ξοδεύουν με τους υπολογιστές. Έχει σημασία αυτό? Τεράστια, γιατί η κάθε περίπτωση δεν είναι διαφορετική. Πρόσφατα παρακολουθούσα ένα σεμινάριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, της American Medical Association, και έλεγε η γιατρός εκεί, έρχεται ο ασθενής, πατώ το κουμπί, αρχίζει η καταγραφή του χρόνου, που εξετάζω τον ασθενή. Δεν κοιτάζω το κομπιούτερ. Γιατί έχει σημασία να εξετάζει τον ασθενή κανείς, να το κοιτάζει στα μάτια, όχι να κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή. Όταν τελειώσει η εξέταση, πατάει το κουμπί, τελειώνει ο χρόνος της εξέτασης. Και ακολούθως, όταν μετά το ιατρείο αρχίζει και καταγράφει το ιστορικό, πατάει πάλι το κουμπί. Γιατί καταγράφεται ο χρόνος αυτόματα στο σύστημα που ξοδεύει ο γιατρός, και όταν τελειώσει την εργασία πάλι το δηλώνει στο σύστημα. Άρα αυτός ο χρόνος είναι καταγράφει, και όπως είπαμε είναι διαφορετικός για κάθε ασθενή. Γιατί? Ξέρετε, λέει, τους κωδικούς Z, στην Ελλάδα δεν τους ξέρουμε. Και είναι κωδικοί που υπάρχουν στο ICD-10. Τι λένε αυτοί οι κωδικοί? Μιλούν για το πόσο μορφωμένος είναι κανείς, πόσο δυσκολίες έχει κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Άρα σημαίνει πολλαπλάσιος χρόνος να ασχοληθεί. Και αυτά καταγράφονται γιατί έχουν συνέπειες στο σύστημα υγείας, και τα συστήματα έχουν σημασία να τα καταγράφουν, ώστε να μπορούν να τους ασθενείς να τους βοηθήσουν περισσότερο. 50% λοιπόν χρησιμοποιούν τον χρόνο για μετά την εξέταση στον υπολογιστή. Και χρειαζόμαστε πρακτικούς τρόπους για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο ασφαλείς με τους ασθενείς. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει εκεί? Χρειαζόμαστε εξυπνότερες και πιο ασφαλείς λύσεις. Οι γιατροί, σε μια πρόσφατη έρευνα της American Medical Association, σε μεγάλο ποσοστό συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ βλέπουμε μια μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων για να χρησιμοποιηθούν αυτές οι εφαρμογές. Και όταν δούμε την εξέλιξη των συστημάτων της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας από τις δεκαετίες του 60-70, που είχαμε συστήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που είναι δομημένα σε αυστηρούς κανόνες λογικής, μέχρι το supervised LMP και τώρα τα σημερινά, τα unsupervised LMP, έχει περάσει πολλής χρόνος, αλλά και μεγάλες προκλήσεις. Όλα αυτά λοιπόν τα συστήματα LNP, αυτές οι τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης, βοηθούν στο να χρησιμοποιήσουμε τα μη κωδικοποιημένα δεδομένα και επίσης και να εξάγουν γρήγορα και αυτόματα, να επεξεργαστούν όλα αυτά τα στοιχεία που βρίσκονται στον ιατρικό φάκελο μαζί με τα κωδικοποιημένα δεδομένα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση επίσης της επικοινωνίας με τον ασθενή, στην αναγνώριση συμπτωμάτων, κλινικών σημείων παραγόντων κινδύνων, συνοσηρωτήτων, αλλά και του ιατρικού σκεπτικού. Και βέβαια να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας των γιατρών και να αυξήσει την επικοινωνία. Πώς όμως θα αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, την ακρίβεια και την προσβασιμότητα στο ηλεκτρονικό ψηφιακό φάκελο? Ένα παράδειγμα είναι με την αυτόματη τεκμηρίωση. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Ζητούμε την άδεια του ασθενή, όταν γίνεται η καταγραφή, να καταγράψουμε τη συνομιλία. Καταγράφουμε τη συνομιλία και με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αργότερα μπορεί να εξαχθεί μια αυτόματη περίληψη. Μπορεί να εξαχθούν warnings για τον γιατρό όταν κάθεται και σκέφτεται για τη διάγνωση, να μην ξεχάσει ορισμένες σπάνιες παθήσεις. Και επίσης μπορεί αργότερα, όταν κάνει το dictation, όταν κάνει την υπαγόρευση του τι έγινε στο ιατρείο, ο γιατρός, το σύστημα αυτόματα να του γράψει το κείμενο μέσα σε 2 λεπτά. Αυτά όλα θα μειώσουν το κόστος και θα μειώσουν
κόπωση των γιατρών. Μπορεί όμως επίσης να κάνει αυτό που βλέπαμε στον ιατρικό φάκελο από τον Παπαγεωργίου. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να ξεδιαλύνει μέσα από τη σωρία των ιατρικών πληροφοριών ποια είναι τα κύρια σημεία τα οποία ενδεχομένως διέλαθαν και της προσοχής του γιατρού όταν τα διάβαζε και να του τα επισημάνει. Και βέβαια να προτείνει λύσεις, δηλαδή να είναι ένα clinical decision support σύστημα, ώστε να μπορεί να του πει αν υπάρχουν δυνητικές αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων που χορηγεί στον ασθενή αυτό. Ή, δηλαδή, warnings, να του βγάλει κόκκινες σημαίες, προσοχή εδώ και προσοχή εκεί. Όλα αυτά σίγουρα θα βοηθήσουν τη θεραπεία του ασθενούς, όπως επίσης να πει ποιες είναι τα guidelines τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ή να κάνει έναν έλεγχο λαθών. Για να προχωρήσω, για να μην φύγω πολύ από το χρόνο, εδώ βλέπουμε μία μελέτη στην οποία λέγανε αυτά τα συστήματα της αυτόματης υπαγόρευσης πόσο τις 100 λάθος κάνουν, 7 στις 100 λέξεις. Και συνεχώς βελτιώνονται αυτά τα συστήματα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πράγματα να τα σκεφτούμε. Υπάρχουν κάποια σημεία που μπορεί και πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά, διότι υπάρχουν 4 ικανότητες που δεν τις έχει αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη, όμως στα επόμενα 4-5 χρόνια θεωρείται ότι θα εξελιχθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρώτο είναι η ικανότητα να καταλαβαίνει το φυσικό κόσμο. Το δεύτερο είναι η ικανότητα να θυμάται, όχι να έχει βραχία μνήμη. Το τρίτο, η ικανότητα να εξηγεί, δηλαδή να αιτιολογεί, να μην έχει αυτά που ξέρουμε τα black boxes. Και τέλος, η ικανότητα να σχεδιάζει. Και για να προχωρήσω, κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά τα οποία είναι σημαντικά, είναι σημαντική για το σημαντικές ενστάσεις που μπορεί να έχει κανείς για data privacy και security, όλα αυτά νομίζω σήμερα αντιμετωπίζονται. Και όταν κανείς τα έχει υπόψη, όπως τα βλέπετε στον πίνακα αυτό, και τα ρυθμίζει σιγά-σιγά, όπως βλέπουμε τα θέματα, τα νομικά, τα θέματα της διαφάνειας, τα θέματα των ολοκληρωμένων συστημάτων, αυτά ή και της εκπαίδευσης, όλα αυτά θα μπορέσει να φτάσει στο επόμενο στάδιο που είναι πια να αναλύει τα big data, να δημιουργήσει τα μοντέλα αυτά που θα μπορεί να βοηθούν τον γιατρό στη λήψη κλινικών αποφάσεων, θα οδηγήσει στην ιατρική της ακρίβειας και θα ενσωματώσει στην καθημερινή πρακτική θεραπευτική τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Και στο τέλος όμως, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχάσει αυτό που έλεγε ο Ιπποκράτης, ο βίος βραχής δε τέχνη μακρύ. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσει ότι ο στόχος πάντα είναι να θεραπεύουμε τον ασθενή χρησιμοποιώντας τα εργαλεία, τα ακουστικά μας ή την τεχνολογία, αλλά προς όφελος του ασθενή και να την με κριτική σκέψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Ο πιο κατάλληλος να αναπτύξει αυτό την ομιλία ήσουν εσύ. Εξαιρετική ομιλία. Όντως, όπως είπες, αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που οι γιατροί επιβαρύνονται από και τον ιατρικό φάκελο και την τεχνητή νοημοσύνη, επιβαρύνονται περισσότερο στο ωράριό τους να δώσουν αυτά, να τροφοδοτήσουν το σύστημα με τα data που πρέπει να το τροφοδοτήσουν. Χρειάζονται πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Μην ξεχνάμε ότι 450 εκατομμύρια έδωσε η Μεγάλη Βρετανία για να πάρει το EPIC για 6 νοσοκομεία του Λονδίνου. Το έχουμε συζητήσει άλλες φορές. Νομίζω έχω δίπλα μου τον διοικητή της Τρίτης ΔΥΠΕ, ο οποίος θα μας
πει την άποψή του λιγάκι για πώς η πολιτεία επενδύει στον ψηφιακό φάκελο και στην τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Μπογιατσίδη, λίγο αν... Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φαρμάκη, ξέρει την παρουσία του εξέλου. Πάντα είναι συνοδοιπόρος εδώ και πολλά χρόνια στα πρώτα βήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, διαχείριση πληροφορίας στο σύστημα υγείας. Ξέρετε, να σηκώμαι από Γεωργίου όλα αυτά τα χρόνια, έχει αποδείξει την ενσωμάτωση των τεχνολογιών και της διαχείρισης της πληροφορίας. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια, θα έλεγα, υποθετική ερώτηση. Κατά πόσο από την έτσι, μακρά περίοδος διαχείρισης όλων αυτών των δεδομένων, ξέρω να σας πω ότι η τρίτη υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας, δηλαδή η υγειονομική περιφέρεια η οποία διοικώ, έχει ολοκληρώσει και είναι, θα έλεγα, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια μετά την Κρήτη, η οποία είναι μια μικρή υγειονομική περιφέρεια, μικρό αριθμό νοσοκομείων, που έχει ολοκληρώσει την, μέσω του Κατεχνή την πλήρη εφαρμογή των DRGs και ταυτόχρονα ήδη θα αποζημιώνονται τα νοσοκομεία μας βάσει με κριτήρια απόδοσης, δηλαδή βάσει της αποτύπωσης του πραγματικού έργου, με κριτήρια δηλαδή αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Από αυτή την πορεία, πιστεύετε ότι θα εξακολουθήσουν τα συστήματα να έχουν καθυστέρηση στον τρόπο εφαρμογής και υλοποίησης σε ένα ενίο πλαίσιο και πόσο επιβαρυντικός θα είναι παράγοντας του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί αναφέρατε το ζήτημα του χρόνου, ο οποίος διατίθεται από τη μεριά του ιατρικού, ή θα προτείνατε όλη αυτή η διαχείριση να γίνει η αντικατάστασή της από κάποιες άλλες διαδικασίες. Δηλαδή, θα μπορούσε η καταχώρηση αυτών των πληροφοριών να μην γίνει αποκλειστικά από το ιατρικό σώμα, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο προσωπικό. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Είναι πολύ σημαντικές. Θα σας πω... Δημήτρη, δεν θέλουμε την άποψη των γιατρών. Όχι. Τη δικιά σου άποψη. Γιατί η άποψη, ναι, των γιατρών είναι διαφορετική. Διαφορετική. Φαντάζω. Αυτό είναι σωστό. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω ειλικρινά. Διαβάζω και τη βιβλιογραφία. Δηλαδή, διότι αυτό που κάνουμε εμείς είμαστε στο τέλος. Δηλαδή, το έχουν κάνει όλες οι άλλες χώρες. Διαβάζοντας λοιπόν όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει οι άλλες χώρες και τις μελέτες που έχουν κάνει οι άλλες χώρες, θα πω το εξής. Η ιατρική, το documentation που λέμε, η ιατρική τεκμηρίωση είναι αποκλειστικά η δουλειά γιατρού. Είναι η ευθύνη και η αποκλειστική αρμοδιότητα του γιατρού. Δηλαδή, έχω χρησιμοποιήσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Σε ένα ποσοστό 80%, δηλαδή άμα βάλει κανείς το ιστορικό και μου βγάλει κωδικοποίηση και τα λοιπά, 80% θα βγάλει σωστά. Τα άλλα 20%, δηλαδή δεν μπορεί να κατοχυρωθεί σε καμία περίπτωση, πρέπει να είναι αποκλειστικά δουλειά γιατρού. Τι γίνεται στις άλλες χώρες. Χρησιμοποιούνε... Κύριε Φαρμάκη, δεν μιλάω για το decision making, δεν μιλάω για την τελική απόφαση. Δεν μιλάω για την τελική απόφαση, μιλάω... Αν θα μπορούσε μέρος της δικής σας διαδικασίας στην εισαγωγή της πληροφορίας, έτσι, γιατί τα data είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας, αν θα μπορούσαν να εμπλακούν άλλοι επαγγελματίες υγείας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται με αυτό το ποσοστό πολύ το οποίο αναφέρατε. Οι σκράιντες στην Αμερική έχουν, ναι, τους χρησιμοποιούν τους και στην Αγγλία. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνεται το dictation, δηλαδή με μαγνητοφωνάκια, να το παίρνει γραμματέας, να το πληκτρολογεί. Αυτό ναι, το κάνουν στην Αγγλία, το κάνουν στην Αμερική, ναι. Και έχει αποδειχθεί ότι εν μέρη βοηθάει αυτό το. Ενώ το δικό μας σύστημα είναι πιο ακριβό. Δηλαδή χρησιμοποιούμε γιατρούς για να πληκτρολογούν στο κομπιούτερ. Εκεί ναι, αλλά την υπαγόρευση θα την κάνει γιατρός. Και το δύσκολο είναι η υπαγόρευση. Ναι, ο κύριος Ζαρίφης. Λοιπόν, σε αυτό θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Όντως υπάρχει πρόβλημα. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Μπογιατζίδης, ότι δεν συζητάμε για το decision making στο τέλος, αλλά όλα αυτά τα συστήματα χρειάζονται να κάνεις data μεγάλα. Αν δεν κάνεις τα data, δεν μπορείς να φτάσεις στο επόμενο βήμα
Η λογική του AI είναι ότι μπορεί, όσο πιο πολλά data θα του έχεις βάλει, τόσο πιο καλό θα είναι αυτό που θα του δώσεις. Το ερώτημα είναι, και σωστά το θέτει, ποιος πρέπει να το βάζει αυτό. Δηλαδή, το είπες και εσύ, το βάζουν οι γιατροί σε εμάς. Ή αυτό το νηπιακό που έχουμε είναι λάθος. Θα πω ένα παράδειγμα για να μην μπούμε, να μην μου λέει ο κύριος Στυλιάδης ότι εγώ παίρνω το μέρος των γιατρών. Έγινε πριν από μερικούς μήνες μία αλλαγή σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αγγλίας, το NHS, πήρανε το EPIC της Oracle. Το EPIC, 450 εκατομμύρια εδώ. Ναι, ναι, πήρανε λοιπόν το σύστημα αυτό. Είχαν ένα χρόνο για να το βάλουν, δεν το ξεκίνησαν αμέσως γιατί θεώρησαν ότι θα έχουν προβλήματα και κάπου εκεί πριν μερικούς μήνες το αλλάξαν. Είχαν θέματα. Πρώτον, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στους managers και ανάμεσα στους γιατρούς. Έχουμε ένα σύστημα στην Αγγλία το οποίο είναι τραγικά στραμμένο προς τους managers. Κοστίζει χωρίς να είναι αποτελεσματικό, θα πω εγώ, δεν έχω νούμερα να σας πω, αλλά κοστίζει χωρίς να είναι αποτελεσματικό. Η πρώτη σκέψη που έκαναν λοιπόν οι managers εκεί ήταν ότι ωραία, τώρα θα διώξουμε γραμματείς. Διότι σκέφτηκαν ότι αφού βάλαμε το σύστημα, θα περνάνε οι γιατροί. Αποδείχτηκε στην πορεία, δεν είχαν το disaster που φαντάζονταν ότι θα ήταν εφαρμόζοντάς το, ίσα είναι καλύτερο από αυτό που είχαν πριν, αλλά αποδείχθηκε ότι όχι απλώς θα διώχνουν γραμματείς, ανοίγονται περισσότερες θέσεις γραμματέων για να μπορούν να περάσουν τα data. Γιατί δεν λέω ότι θα κάνει, έχεις δίκιο που λες ότι ο γιατρός θα κάνει το τελικό, αλλά χρειάζεται να υπάρχει μία υποστήριξη η οποία θα το προετοιμάσει και δεν θα χάσει αυτόν τον χρόνο που θα ήταν. Και εγώ θα πω και στο decision, το βλέπουμε για να πάμε στο Παπα-Νικολάου, το βλέπουμε στην καθημερινότητα με τα DRGs που προσπαθούμε να πάρουμε. Δεν είναι τώρα οι δικαιωμένοι που είναι. Εγώ κάθε 15 μέρες βρίσκομαι με ένα χαρτί όπου του στέλνω τα report από το πού είναι τα λάθη και ποια είναι συνήθως τα λάθη. Δεν περνιούνται μέσα οι ιατρικές πράξεις όλες. Και το επόμενο μείον που έχουμε, ενώ εμείς στην καρδιολογική είμαστε πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε ένα κακό, το οποίο είναι χειρότερο από το ότι δεν περνιούνται οι ιατρικές πράξεις. Είναι ότι δεν βάζουμε τις συνοσηρώτες και ο συντελεστής μας πάει χαμηλά, άρα θα πληρωθούμε φτηνότερα. Προσπαθώ να το περάσουμε και προσπαθούμε να το περάσουμε συνολικά σαν νοσοκομείο, σαν διοικητική υπηρεσία και με το γραφείο. Ναι, αλλά εάν υπήρχε, και αυτό το είδαμε με το γραφείο νοσηλείων, αν υπήρχε ένας άνθρωπος μέσα σε κάθε κλινική από τα νοσήλια που να προετοίμαζε αυτό, να έβλεπε, θα μπορούσε να περάσει τελικά ο γιατρός στο τελικό στάδιο. Προσπαθούμε να δούμε με το κομπιούτερ και με το ενδεχόμενα, όχι με το AI, αλλά με κάποια πιο κλασικά αλγόριθμους που βάζουμε, να έρχονται στην οθόνη του γιατρού στο τελικό σημείο τι έχει γίνει. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, για να λέμε συγκεκριμένα, με τα αίματα. Κάθε φιάλη που παίρνει ο άρρωστος από αιμοπετάλια και μονάδες αίματος είναι χρήματα. Στο Παπα-Νικολάου τα χρήματα λοιπόν που χάνονταν από αυτό είναι 2,5 εκατομμύρια. Αν είχαν γραφτεί οι φιάλες αυτές κανονικά. Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε αυτό να φτάσει σε ένα σημείο αυτός που κλείνει τον φάκελο, να το βλέπει να το πατήσει, να έχει ένα κουμπί να πατήσει μόνο αυτό. Ναι. Αυτή την προετοιμασία θα μπορούσε να την έχει κάνει η γραμματεία, το γραφείο νοσηλείων, να το οποίο απαντήσω. Δεν θα είναι στο σπίτι του, ενώ ναι. Στο γραφείο του, ναι. Θα είναι στην κλινική. Γιάννη, να απαντήσω, αν μου επιτρέψεις. Να απαντήσω, ναι. Το έχω μελετήσει το θέμα αυτό και στην Αμερική. Οι Αμερικανοί έχουν τρία επίπεδα coders. Τρία επίπεδα. Three levels of certification. Άρα, όταν μιλούν για... αυτοί πιστοποιούνται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Τα συστήματα είναι πολύπλοκα. Το λέω αυτό, εγώ 8 χρόνια ασχολούμαι με αυτό και... Είναι 5.000 οι σελίδες του ΚΕΤΕΚΝΗ. 5.000 οι σελίδες, τις οποίες δεν μπορεί να τις διαβάσει οι διευθυντές. Εγώ τις έχω, εντάχει τις έχω δει. Και ξέρω όμως, ας το πούμε, τα τρίκ. Άρα, λέμε στο τέλος της ημέρας,
Εμείς στο Παπαγεωργιώτικο είμαστε χαρούμενοι με αυτό. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το διοικητικό προσωπικό. Η καλύτερη να έχεις από το διοικητικό προσωπικό δεν θα μπορέσουν να κατανοήσουν σε βάθος το θέμα της κωδικοποίησης. Άρα, τι θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία? Να κάνει βοηθητικό προσωπικό κόντερς, το οποίο να δίνει πιστοποίηση για το επίπεδο της ικανότητας κωδικοποίησης, το οποίο είναι απαιτητικό. Αυτό θα βοηθούσε τους γιατρούς. Στη Γερμανία διαφέρει από την Αμερική η Γερμανία. Εμείς ακολουθούμε το γερμανικό σύστημα στα DRGs. Διαφέρει από το αυστραλέζικο και των Αμερικανών που έχουν τους κόντερς και έχουν μόνο τους γιατρούς. Και εκεί στη Γερμανία είπανε, ενώ έχουμε βάλει υπεύθυνους τους γιατρούς, θα πληρώνουμε και κόντρες. Γιατί θα έχουν παραπάνω έσοδα και τους καλύτερους γιατρούς να βάλεις, πάλι χρειάζεται πιστοποιημένους κόντρες για να αυξηθούν τα έσοδα του νοσοκομείου. Ευχαριστώ. Από τον διοικητή, ότι το μοντέλο λοιπόν του Παπαγεωργίου που ζείτε εσείς οι δύο, να μας το φέρει και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, να έχουν οι κλινικές του Εθνικού Συστήματος Υγείας κάθε μία γραμματείες. Εμείς δεν έχουμε. Το λέω κάθε χρόνο, είμαι γραφικός. Είναι ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με τον τρόπο διάρθρωσης των κατηγοριών των εργαζομένων της διοικητικής υπηρεσίας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όλοι το γνωρίζουμε και σε όλα τα περισσότερα μοντέλα ισχύει αυτό που λέμε γραμματέας της κλινικής. Έτσι δεν είναι? Εμείς, λόγω ζητημάτων, τα οποία είναι και γνωστά, είτε θέλετε οικονομική κρίση, είτε περιορισμοί σε σχέση με τις δαπάνες προσλήψεων, γιατί ο κύριος εστιασμός του Υπουργείου μας είναι η αδυνάμωση του συστήματος υγείας με το ιατρικό προσωπικό. Γιατί βγαίνοντας αντίστοιχα από μια μεγάλη οικονομική κρίση και μια μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και ειδικά ακριβώς μετά με την πίεση της διαχείρισης του COVID, ο κεντρικός άξονας είναι η αδυνάμωση του συστήματος υγείας στο ιατρικό προσωπικό. Από την άλλη όμως μεριά, από την αγορά, δεν υπάρχει ειδικότητα όπως υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι, ο γραμματέας, ακριβώς ο όρος είναι, υποστήριξη της αντίστοιχης κλινικής. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σήμερα, αν δούμε τα οργανογράμματα τα οποία εκεί υπάρχουν, οι θέσεις οι οποίες υπάρχουν, είναι ΔΕΕ γραμματέων, ΔΕΕ διοικητικού λογιστικού, ΠΕΕ διοικητικού λογιστικού, αυτές είναι οι ειδικότητες οι οποίες εκεί υπάρχουν. Σίγουρα, για να μπορέσει πράγματι να έχουμε αποτελέσματα και πράγματι όλες αυτές τις προσπάθειες, τώρα προηγουμένως διάβαζα μια τελευταία ανακοίνωση, η οποία υπάρχει σε ένα ηλεκτρονικό ιατρικό περιοδικό, όπου γίνεται και η αναφορά από την πολιτική μας ηγεσία για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος του ηλεκτρονικού ατομικού φακέλου. Ατομικού φακέλου ασθενή. Πράγματι, υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα. Υπάρχει αναγκαιότητα, γι' αυτό έγινε και η ερώτηση προηγουμένως, όσο αφορά την προσωπική άποψη του κ. Φαρμάκη, όσο αφορά τον τρόπο τον οποίο πρέπει να εισάγεται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή η προσπάθεια, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε μετά για δεδομένα, εφόσον έχουμε συγκεντρώσει τις πληροφορίες, εφόσον έχουμε κάνει επεξεργασία, για να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε, να περάσουμε στη δημιουργία των big data, των μεγάλων δεδομένων και τις αντίστοιχες δυνατότητες επεξεργασίας, απαιτεί τι? Αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα συνδράμει ήδη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση του συστήματος, στην εισαγωγή και υιοθέτηση όλων αυτών. Εγώ θα αναφέρω το παράδειγμα. 1997 διορίζομαι για πρώτη φορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με την ειδικότητα πληροφορικής. Στην χώρα ήμασταν 7 αυτής της κατηγορίας. Σήμερα όλα τα νοσοκομεία, τα περισσότερα νοσοκομεία, ήδη έχουν ειδικότητες πληροφορικής, ήδη προκυρήσουν αντίστοιχες θέσεις, ήδη υποχρεωτικά βάσει του νόμου οποιοδήποτε μπαίνει στο σύστημα υγείας έχει τα αντίστοιχα προσόντα, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνουν ακόμα περισσότερα για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο έτσι ώστε να έχουμε πράγματι αξιόπιστη και αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαρμάκη. Μακάρι να είχαμε πολλή ώρα να συζητήσουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα.